Να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκδήλωση στα πλαίσια του 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Με τη συζήτηση αυτή, επιδιώκουμε να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση βασικών ζητημάτων που προκύπτουν, προβληματίζουν μεγάλο κομμάτι νέων και αφορούν πλευρές πάνω στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την εποχή της ψηφιακής οικονομίας όπως την χαρακτηρίζουν. Επιλέξαμε να δώσουμε έναν εισαγωγικό χαρακτήρα, ώστε να μπορέσουμε όλοι να κατανοήσουμε σε ένα βαθμό τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουν τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ψηφιακή οικονομία, ποια είναι η μέθοδος με την οποία πρέπει να προσεγγίζουμε τις εξελίξεις, τα νέα διλήμματα που μπορεί να προκύπτουν από αυτές. Άλλωστε, μια επαναστατική οργάνωση όπως είναι η ΚΝΕ, δεν μπορεί παρά να ασχολείται με αυτά, να μελετά το νέο που προκύπτει για να το κατανοεί, να το λαμβάνει υπόψη στην παρέμβασή της, για να γίνεται πιο διεισδυτική και πιο αποτελεσματική. Σήμερα, πολλές συζητήσεις γίνονται για το τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Παρουσιάζουν αυτές τις αλλαγές σαν κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενες εποχές, τομείς στην εξέλιξη ανθρώπινης κοινωνίας. Αξίζει όμως να πούμε ότι η ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι η πρώτη φορά που γνωρίζει μια τέτοια μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογίας και της επιστήμης. Η εισαγωγή του ατμού, η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, η δημιουργία υπολογιστών και η ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης παραγωγής έπαιξαν με τη σειρά τους καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπου και της κοινωνίας του, στην ανάπτυξη της παραγωγής στην εκάστοτε εποχή. Η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, συνολικότερα των μέσων μαζικής μεταφοράς, η διεύρυνση της παραγωγής, η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών είναι μόνο μερικά από τα αποτελέσματα που είχαν. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της τομής, αρκεί ίσως να σκεφτούμε το πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή πριν από αυτές τις ανακαλύψεις. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα το τι ισχύει τελικά με τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Επιστημονικές προσεγγίσεις αναφέρουν ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Την τεράστια υπολογιστική δύναμη των υπολογιστών, το τεράστιο αριθμό δεδομένων data που παράγουμε εμείς μέσω της χρήσης των διάφορων υπολογιστικών συσκευών και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα εξελίσσεται με βάση και την ικανότητα των υπολογιστών να επεξεργάζονται καλύτερα τους αλγόριθμους. Μπορεί όλα αυτά να μας ακούγονται κινέζικα, αλλά μια ματιά στην καθημερινότητά μας αρκεί για να καταλάβουμε πόσο προσιτά είναι σε αυτήν. Στο σπίτι, στο τρένο, στο μετρό, χρησιμοποιούμε τα κινητά μας, σερφάρουμε στο ίντερνετ, ακολουθούμε φίλους μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνομιλούμε με αυτούς, γνωρίζουμε το πού βρίσκονται και αυτοί αντίστοιχα για εμάς, το ποιοι είναι οι φίλοι τους, το ποιοι είναι οι συγγενείς τους. Όταν γυρνάμε από τη δουλειά, τη σχολή, τη βόλτα, μπορούμε να μπαίνουμε στο ίντερνετ από το κινητό, το λάπτοπ, τον υπολογιστή και να αγοράζουμε τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε για το σπίτι από το σούπερ μάρκετ, έπιπλα, βιβλία και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Αντίστοιχα, πληρώνουμε με την κάρτα τραπέζης μας ανέπαφα μέσω των POS ή ακόμα και συμπληρώνοντας τα στοιχεία μας σε μια πλατφόρμα. Στο δρόμο για το σπίτι μπορούμε να ανάψουμε το θερμοσύμφωνο για να βρούμε ζεστό νερό γυρνώντας, ενώ άμα φύγουμε και αφήσουμε τα φώτα ανοιχτά ή κάποια συσκευή ανοιχτή μέσω μιας εφαρμογής από το κινητό μας ή ακόμα και από το έξυπνο ρολόι μας, μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε. Το ίδιο ισχύει και άμα κάνουμε τζόκινγκ και γυμναστική, μπορούμε και μετράμε αντίστοιχα τις επιδόσεις μας και ούτω καθεξής και άλλα τέτοια παραδείγματα. Οι τηλεοράσεις μπαίνουν στο ίντερνετ, τα ρολόγια μπορούν να μπαίνουν στο ίντερνετ και το Internet of Things, όπως το ονομάζουν, θα εξαπλωθεί ακόμα και σε περισσότερες συσκευές. Αν μας αρέσουν οι σειρές ή ταινίες περιπέτειας, για παράδειγμα, οι εφαρμογές όπως το Netflix θα μας κάνουν αντίστοιχες προτάσεις για το ψηφιακό μας αποτύπωμα υπάρχει σε όλες τις έξυπνες συσκευές που χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά που περιέγραψα και άλλα πολλά αποτελούν εφαρμογές των ανακαλύψεων που αφορούν τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ήδη υπάρχουν και τις αντιλαμβανόμαστε. Και αυτό είναι και που διαμορφώνει το έδαφος, ώστε πολλοί να αναρωτιούνται σήμερα. Αφού ο καπιταλισμός έδωσε τόσο μεγάλη ανάπτυξη, μήπως δεν είναι και τόσο κακός? Μήπως μια άλλη διαχείριση θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα?
Μάλιστα, κάποιοι πιο κακεντρεχείς το πάνε ένα βήμα παραπέρα και αξιοποιούν αυτή τη τεράστια πράγματι ανάπτυξη, προκειμένου να ισχυριστούν ότι ο Μάρξ διαψεύστηκε, ότι η θεωρία του δεν επιβεβαιώθηκε. Ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί σταθερά να δίνει όθηση στην ανάπτυξη, ακόμα και ότι δεν έχει εγγενείς αντιφάσεις, προκειμένου να προσανατολίσουν από την ανάγκη της ανατροπής του. Σύντροφοι και φίλοι, η λεγόμενη ψηφιακή οικονομία δεν αφορά μόνο την αξιοποίηση των παραπάνω. Η τεχνητή νοημοσύνη, που τώρα την αντιλαμβανόμαστε μέσα από τη χρησιμοποίηση απλά των δεδομένων από τα κινητά και τις υπόλοιπες υπολογιστικές μηχανές, θα βρει ευρύτερη εφαρμογή. Ταυτόχρονα με αυτά και λόγω αυτών, έχουν γεννηθεί και πάρα πολλά ερωτηματικά γύρω από την ψηφιακή οικονομία και τις επιπτώσεις της. Μιλάνε για αύξηση της ανεργίας λόγω εξάλληψης κάποιων θέσεων εργασίας, για αλλαγές στο είδος της εργασίας που επιτελεί ο καθένας και επομένως και στις διάφορες ειδικότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά γεννούν κάποια ερωτήματα και για εμάς. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές? Χρειάζεται να ταχθούμε με τους τεχνοφοβικούς ή τους τεχνολάτρες? Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η τεχνολογία με τρόπο που να είναι συνολικά προς όφελος της καθημερινότητάς μας? Και πώς θα γίνει αυτό? Αυτά τα ερωτήματα θα δώσουμε το λόγο να τα σχολιάσει, να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά ο σύντροφος Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.